Με τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους θεατές μας. Τον ακούσατε τώρα τον κύριο Σιμόπουλο. Θα έρθω αμέσως στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για αυτές τις ΜΕΘ που έχουμε χάσει λίγο την μπάλα, 1.200 λένε στην κυβέρνηση, 600 λέτε εσείς στην αντιπολίτευση και γύρω στις 180 που βρίσκονται non-COVID, που βρίσκονται στις ιδιωτικές κλινικές. Οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι έχουμε χάσει λίγο την μπάλα, δεν ξέρουμε τι ισχύει. Πριν όμως έρθουμε στο μείζον αυτό θέμα, να πάμε αμέσως στη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να κάνει δήλωση ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Να τον ακούσουμε, κύριε Ζαχαριάδη. Εννοώ για τη δήλωσή του. Εμείς θα γυρίσουμε πίσω στον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριάδη. Μόλις ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα διακόψουμε να ακούσουμε τη δήλωσή του. Κύριε Ζαχαριάδη, πριν πάμε στην πανδημία, αυτό ήθελα να σας πω. Ένα πρώτο σχόλιο, αν θέλετε, για τον νέο πρόεδρο του ΚΙΝΑΡ. Του εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι σημαντική η επιτυχία την οποία κατέγραψε και ο ίδιος προσωπικά και βεβαίως από αύριο έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε πολιτικά όλα τα ζητήματα. Νομίζω ότι υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν από τον ίδιο. Για τα οποία δεν συζητήσαμε καθόλου, κύριε Ζαχαριάδη, κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας. Δεν ακούσαμε τίποτα εμείς οι πολίτες για τα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Κύριε Χατζηνικόλα, όλα είναι μπροστά μας. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Θεωρεί τον κύριο Μητσοτάκη μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης? Βλέπει με τρόπο θετικό τις προοδευτικές λοιπόν, κυβερνήσεις? Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, να σας διακόψω, γιατί φαίνεται ότι εισέρχεται στη Χαριλάου Τρικούπη ο νέος πρόεδρος του κινήματος. Είχαμε στο δελτίο μας τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, να μας σχολιάσει όχι μόνο τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ, να κάνουμε μια κουβέντα όπως κάνουμε κάθε μέρα στο δελτίο του Contra Channel. Δεν μπορέσαμε, οι εξελίξεις ήταν τέτοιες, αλλά ζητήσαμε τον κύριο Ζαχαριάδη να είναι εδώ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον δούμε. Κύριε Ζαχαριάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπαμε, δεν μπορέσαμε στο δελτίο γιατί προέχει το ρεπορτάζ, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αυτονόητα. Ναι, αλλά δεν θα μπορούσαμε βεβαίως να κλείσουμε το δελτίο χωρίς να έχουμε την άποψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις σημερινές εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικόλα, καταρχήν καλή αρχή στον κύριο Ανδρουλάκη. Εδώ όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και θα πρέπει από την πρώτη κιόλας περίοδο να απαντήσει στα βασικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα. Πώς βλέπει τη σημερινή διακυβέρνηση, τη βλέπει θετικά ή αρνητικά, με διάθεση συμπολίτευσης ή αντιπολίτευσης? Του έκανε ένα κάλεσμα ο Πρωθυπουργός, του είπε να κάνει χρήσιμη αντιπολίτευση. Νομίζω ότι εννοούσε βολική. Θα το κάνει ή δεν θα το κάνει? Άκουσα πολλές φορές και από τον ίδιο και από συνεργάτες του να αναφέρεται σε θετικά παραδείγματα προοδευτικών κυβερνήσεων στην Ιβηρική Χερσόνησο, στη Σκανδιναβική Χερσόνησο, στη Δανία και αλλού. Πώς συγκροτούνται αυτές οι κυβερνήσεις? Από σοσιαλδημοκρατικά κόμματα αυτοδύναμα, από συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων με σοσιαλιστές
και αριστερούς, από συνεργασία με σοσιαλδημοκράτες και συντηρητικούς. Η απάντηση είναι προφανής, με προοδευτικές συνεργασίες. Άρα λοιπόν η κρίση της οικονομίας, η κρίση της δημόσιας υγείας, όλα τα ζητήματα είναι μπροστά μας και ο καθένας θα αποδείξει ποιους θέλει να εκπροσωπήσει και ποιους θέλει να εκφράσει. Κύριε Ζαχαριάδη, ωραία. Δεν θέλω να επιμείνω περισσότερο στο κοινάλ, γιατί είναι ένα θέμα που τρέχει. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες τη δυνατότητα να σχολιάσουμε τις όποιες εξελίξεις στο κοινάλ και τις όποιες δηλώσεις του νέου Προέδρου του. Θέλω να σας πάω στο αμέσως επόμενο θέμα, που βεβαίως είναι αυτό της πανδημίας. Ίσως ακούσατε στο δελτίο τον κύριο Σιμόπουλο, τον συνάδελφό σας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακούσατε και τις δηλώσεις, για παράδειγμα, του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργού Ανάπτυξης, του κύριου Γεωργιάδη. Μία εικόνα έτσι αποκλιμάκωσης δίνουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς με αυτό. Έχω ακούσει και τις δηλώσεις των γιατρών, οι οποίοι λένε τουλάχιστον στα ελληνικά νοσοκομεία αυτή η εικόνα δεν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει μια εικόνα κορύφωσης στα νοσοκομεία. Είχα ρωτήσει μάλιστα τον κύριο Σιμόπουλο πριν από λίγο τι είχε να χάσει η χώρα και γιατί δεν προσλάβαμε 1.000 ή 2.000 γιατρούς παραπάνω, ώστε να μην έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν φτιάξαμε κάποιες μεθ, για να μην έχουμε αυτή τη στιγμή 170-180 ανθρώπους διασωληνωμένους εκτός μεθ, το οποίο εγώ τουλάχιστον θεωρώ απαράδεκτο. Ποια είναι η δική σας άποψη? Κύριε Χατζηνικόλα, από τότε που μπήκαμε στο φθινόπωρο, μονίμως ακούω θετικές δηλώσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, στην αρχή από τον κύριο Κικίλια, μετά από τον κύριο Πλεύρη και από όλα τα επιτελεία, και δυστυχώς βλέπουμε οι δείκτες διαρκώς να χειροτερεύουν. Μακάρι αυτό να σταματήσει το συντομότερο δυνατό, διότι από τα μέσα Αυγούστου και μετά η Ελλάδα είναι με διαφορά μακράν πρώτη στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης στους σκληρούς δείκτες των θανάτων ανά εκατομμύριο. Και δεν το αντέχουμε αυτό ούτε ψυχολογικά, ούτε ανθρώπινα, ούτε κοινωνικά, τον Δεκέμβρη του 2021 να έχουμε τους ίδιους και περισσότερους νεκρούς από τον Δεκέμβρη του 2020. Άμα σας έλεγα το καλοκαίρι, στην αρχή που μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, που έχουμε φιλοσολογικό καλοκαίρι, ότι θα φτάσουμε 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα να έχουμε 90%, 100 και 105 νεκρούς την ημέρα, δεν ξέρω τι θα μου λέγατε και τι θα μου σχολιάζετε. Γι' αυτό είναι και απαράδεκτες οι δηλώσεις περί ΜΕΘ. Όσες και να είναι οι ΜΕΘ, πρέπει να πούμε στον κύριο Σιωμόπουλο, δεν φτάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει μια ολόκληρη ζωή στο σύστημα υγείας χρήματα μέσα από τις ασφαλιστικές τους εισφορές και τους φόρους τους και αρρωσταίνουν από κορονοϊό ή κάτι άλλο και δεν βρίσκουν μια κλίνη. Δεν είμαστε στον Μάρτιο και στον Απρίλιο του 2020 που εχνηδιαστήκαμε. Πάμε 2 χρόνια μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος COVID-19 στην Κίνα. Σε όλο τον κόσμο λοιπόν έχουν φτιάξει υποδομές. Εδώ οι άνθρωποι βρίσκονται και ποδοπατούνται ο ένας δίπλα στον άλλον και ο ένας πάνω στον άλλον έξω από τις ΜΕΘ. Και βεβαίως πολλοί από αυτούς φεύγουν από τη ζωή. Ναι. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για τη χώρα. Να σας πω και μια είδηση από το σημερινό ρεπορτάζ, έτσι, για να μην νομίζει κανένας ότι τουλάχιστον ο Μιλόν κάνει αντιπολίτευση. Σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, το δεύτερο μεγαλύτερο στη Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠΑ, χθες Κυριακή, υπήρχε ορθοπαιδικός. Οι πολίτες που πηγαίνανε με προβλήματα που χρειαζόταν ορθοπαιδικό, τους δηλώνονταν στο νοσοκομείο, στο ΑΧΕΠΑ, ότι δεν υπάρχει ορθοπαιδικός και πρέπει να τον αναζητήσουν σε άλλα νοσοκομεία. Αυτή είναι η εικόνα, κύριε Ζαχαριάδη. Και φανταστείτε, κύριε Χατζηνικόλα, την ίδια ώρα που διαπιστώνουμε αυτές τις ελλείψεις και είναι τραγικές και δραματικές, τα κυβερνητικά και φιλοκυβερνητικά μέσα βγάλανε διαρροές στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Όχι ότι θα προσληφθούν 4.000 γιατροί όλων των ειδικοτήτων για να κλείσουμε τις τρύπες, ναι, ή 4.000 εκπαιδευτικοί για να αραιώσουν τα πλήματα. Αλλά το πήραν πίσω, κύριε Ζαχαριάδη. Αλλά 4.000 κληρικοί. Ανέκρουσαν πριν, κύριε Ζαχαριάδη, είναι το γιατί συγκεκριμένο. Συγγνώμη τώρα, έγινε ο κακός χαμός. Γιατί ήταν εκτός τόπου και χρόνου η ανακοίνωση αυτή. Ακόμα και ο πιο φανατικός, λογικός ψηφοφόρος του κύριου Μητσοτάκη καταλαβαίνει ότι είναι εμπεγμός να πας να μονιμοποιήσεις ή να προσλάβεις 4.000. Για μονιμοποίηση μιλάμε. Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται έτσι κι αλλιώς. Και όχι να προσλάβεις
τους 4.000 γιατρούς. Ήταν άτοπο, κύριε Ζαχαριάδη. Κανείς δεν λέει όχι στην πρόσληψη, στην μονιμοποίηση των ανθρώπων αυτών. Αλλά αυτή την περίοδο ήταν εξαιρετικά άτοπο. Είναι οι σχεδιασμοί και οι προτεραιότητες. Ναι, κύριε Ζαχαριάδη, το θέμα της σημερινής εκπομπής, το σημερινό Βήμα του Λαού, είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και το ό,τι σας συμβαίνουν εδώ, έχουμε συλλέξει πολλοί ρεπορτάζ στην εκπομπή, θα τα δουν οι τηλεθεατές του και τηλεθεάτριες του Contra Channel. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και μαζί τους. Κάντε ένα σχόλιο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να κλείσουμε με αυτό, για να μας εισάγετε και στην, και στην η εκπομπή. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δραματική. Πέρασαν 2 χρόνια. Στην αρχή μας έλεγε ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, δεν μπορώ να γεννήσω λεωφορεία ή δεν μπορώ να γεννήσω τραμ, μετρό κτλ. Προφανώς δεν είπε κανένας να γεννήσει. Να νοικιάσει, να αγοράσει. Πήγε και νοίκιασε και αγόρασε χωρίς παράθυρα. Και εφόσον φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση που και πάλι δεν επαρκούν και ο κόσμος τη βάζεται, εμείς τους καλέσαμε έστω σε κάποιες ειδικότητες να πάνε στη τηλεργασία. Πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι ένας βασικός χώρος διασποράς του ιού είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ιδίως τώρα με αυτές τις επιθετικές μεταλλάξεις, τη Δέλτα που κυριαρχεί και την Όμικρον που φαίνεται να έρχεται και να είναι πιο μεταδοτική, να δούμε ποια θα είναι η κλινική εικόνα που θα δημιουργήσει αυτούς που θα χτυπάει. Πρέπει να πάρθουν τώρα μέτρα. Ο δύσκολος χειμώνας είναι μπροστά μας. Δεν αντέχουμε αυτή την κατάσταση με τους σχεδόν 100 νεκρούς την ημέρα και πρέπει επιτέλους να δουν τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να ακούσουν τις προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, των ειδικών επιστημόνων της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαριάδη, για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά.